πέρσι ήταν κερδοφόρα. Και πέρσι δεν είναι όμως. Και πρόπερσι. Και εγώ είπα μόνο για πέρσι για να βλέπετε πολύ φρέσκα. Ένα... Δεύτερο, σε μια εταιρεία. Είναι ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Σε μια εταιρεία. Ένα γράφημα βλέπω. Εγώ θα σα πω το συνολικό χρέος του ΕΝΤΙΣ ΔΕΗ. Το 2010. Που έχει μειωθεί το συνολικό χρέος αυτή τη στιγμή είναι στα 3,7 για να θυμούνται όσοι μας ακούνε. Άρα λοιπόν ο στόχος της διοίκησης της ΔΕΗ και της όποιας διοίκησης και ασχέτως των πολιτικών επιλογών και θα απαντήσω και στον κύριο προηγουμένως το εξής είναι να μειώσει το χρέος όπως και η χώρα, να κρατήσει τα τιμολόγια. Θυμίζω ότι πρόσφατα έγινε συζήτηση μεταξύ διοίκησης και κυβέρνησης που ζητούσε αύξηση των τιμολογίων η διοίκηση και η κυβέρνηση το εμπόδισε και κατόπιν αυτού η διοίκηση δεν προχώρησε στο ομολογιακό δάνειο που είχε προγραμματίσει. Αυτά είναι δεδομένα. Άρα η πολιτική βούληση της κυβέρνησης αποτυπώθηκε δύο φορές. Ένα στο να κρατηθεί η μείωση στους καλοκαιρωτές. Δεν θέλει να δυσαρεστεί τους καταναλωτές. Μακάρι και η επόμενη. Ψηφοφόρη είναι και αυτή. Λογικό. Πάντως λέω με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή τη διοίκηση παρά τα άλλα προβλήματα και μήπως τα ελλείμματα που συζητάμε. Είναι αλλού, ότι έχει είναι δημόσιο ότι χαρακτήρα και διορίζονται κομματικοί εγκάθετοι διαχρονικά. Να μην τα πιάσουμε όλα, τα συζητήσουμε όμως. Αν θέλετε ένα προς ένα. Τώρα. Ένα λέω λοιπόν. Και αντί να διορίζονται οι κανοί μάνατζερς, διορίζονται από κοιμένοι πολιτευτές. Το προσωπικό της ΔΕΗ σήμερα είναι μικρότερο από αυτό που βρέθηκε. Για να συνεννόμαστε. Σιριζέ, νεοδημοκράτες και τα λοιπά. Δεν θέλω να το παίζω διοίκηση, το παίζω πολίτης, καταναλωτής και δημοσιογράφος. Λέω λοιπόν. Να είναι ήσυχοι οι πολίτες όσο μας ακούνε. Εγώ δεν είμαι διοίκηση ούτε κυβέρνηση, αλλά λέω από όσα διάβασα μέχρι τώρα, από όσα παρακολουθώ. Να είναι ήσυχοι ότι δεν θα χρεοκοπήσει. Ότι δεν θα πληρώσει παραπάνω πρώτον. Εντάξει, δεύτερον, δεν θα χρεοκοπήσει. Καλά το είπες. Γιατί οι επόμενες κινήσεις δεν τα είπε καλά για την αγορά ενέργειας ο κύριος από εδώ. Να σας πω γιατί. Γιατί η ΝΟΜΕ δεν πουλάει την ενέργεια η ΔΕΗ. Είναι αγορά, είναι καλάθι. Και από αυτό αγοράζει και η ΔΕΗ, όπως ξέρετε. Αν το προσέξετε. Στα 52... Αφήστε τις τιμές τώρα γιατί τρελαίνουμε τον κόσμο. Εγώ λέω τη μέθοδο, δομικά μιλάω. Αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι και η ΔΕΗ, ασχέτως ποιος προσφέρει, γιατί στην παραγωγή η ΔΕΗ, σας πω πόσο παράγει αυτή τη στιγμή, το 48% είναι είπαμε τροφοδίτη το 82%. Αγοράζει και η ΔΕΗ. Άρα οι συνέπειες στις τιμές στην ουσία είναι κάτω από το κόστος και έχει πρόβλημα. Ωραία. Και η ΔΕΗ. Είναι παραπλανητικό. Και πρέπει να καθόλου καλέσετε τη διοίκηση και το Υπουργείο και να κάνετε διασταύρωση. Αυτή είναι η περισσότερη γιατί. Να πάμε παρακάτω. Επιτρέψτε μου. Οι συμπολίτες μας να ξέρουν ότι η πολιτική βούληση όπως έχει μέχρι τώρα δημόσια σταθερά επαναληφθεί. Και από την κυβέρνηση και από τη διοίκηση να μην πληρώσει κανείς παραπάνω κύριε και να διορθωθούν οι καταστάσεις. Δύο χρόνια κάτι κινείται. Και έχει και συνεχές πρόβλημα που ανεβαίνει λοιπόν, το ποσοστό όπως είναι και η υποχρέωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Θα ευχαριστήσουμε μείναμε πάρα πολύ. Ενέργεια. Απλά θέλω να πω μια κουβέντα επειδή είναι σημαντικό για τον κύριο Πολάκη για να με θυμάστε και να με ακούνε και οι ακροατές ότι ο κύριος υπουργός όπως είπαν και άλλοι θα έλεγα σωστά έκανε λάθος, έδωσε μια ευκαιρία. Να υπάρξει τελείως αλλαγή του κοινωνιακού και πολιτικού πεδίου ο κύριος Πολάκης. Μπράβο, σε τιμά. Και θα έπρεπε να το έχει διορθώσει. Μα τα είπε ο ίδιος ο υπουργός του. Το είπε και ο υπουργός σήμερα, το αναφέρω. Εγώ ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός. Ξέρετε, είναι τόσο το ανάθεμα, Αντριάννα μου, τόσο